Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα οι νέοι, το Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων της πόλης μας, ξεκινάει μια συζήτηση για την ίδια ατζέντα που έχουμε εμείς. Και αν θυμάστε τη Δευτέρα στην εκδήλωση που είχα διοργανώσει, μιλούσαμε ακριβώς για το μέλλον της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη του 2030, του 2030, της επόμενης δεκαετίας. Είναι το ζητούμενο, είναι σημαντικό να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε. Για μας βέβαια είναι σημαντικό να γίνονται και πράγματα, να ολοκληρώνονται όλες αυτές οι υποδομές, η πόλη να ανεβαίνει επίπεδο μέρα με τη μέρα και χαιρόμαστε πραγματικά που και εμείς κάνουμε πρόοδο σε αυτό, αλλά και οι νεολαίοι, οι συνεχιστές μας, οι έξι συνεχιστές μας και αυτοί σκέφτονται παράλληλα, οπότε θα είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμοι σε αυτήν την σκητάλη, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι μια σκηταλοδρομία από εμάς, θα πάει στον επόμενο. Η Θεσσαλονίκη των 23 αιώνων έχει πραγματικά εξαιρετικό δυναμικό και αυτό το αποδεικνύουν οι νέοι της κάθε μέρα. Δόξα την παίρνουν τα παιδιά, γιατί αυτοί το οργάνωσαν, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και οι αλούμνοι του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων ήταν δική τους πρωτοβουλία. Εμείς τη στηρίξαμε έτσι πιο πολύ σαν υποδομή και βεβαίως πάντοτε έχουμε μια άριστη συνεργασία μαζί τους. Μιλάμε λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη της νέας δεκαετίας σε τέσσερις άξονες που ενδιαφέρουν νομίζω όλους τους νέους. Είναι εκπαίδευση, περιβάλλον, επιχειρηματικότητα και πολιτισμός. Νομίζω τα καλύπτουμε όλα. Έναν θεσμό τον οποίο το στηρίζουμε η διοίκηση με όλες τις δυνάμεις μας και πραγματικά μόνο έχουμε να κερδίσουμε από αυτόν, από τους νέους ανθρώπους, από ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο σκέψης από εμάς. Αυτές τις μέρες διοργανώνεται η διημερίδα με τέσσερις άξονες, οι οποίοι εγώ θα το προτείνω κιόλας στα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να στείλουν τα συμπεράσματα, να το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.